Οπωσδήποτε το ΚΚΕ παρακολουθούμε σταθερά την συζήτηση που γίνεται για το δημογραφικό ζήτημα, επικεντρώνοντας και στην ιστορική του εξέλιξη, τα βαθύτερα αίτια που αντανακλώνται και στους δημογραφικούς δείκτες. Από αυτή τη σκοπιά διαμορφώνουμε και τις συγκεκριμένες προτάσεις μας. Είναι ένα ζήτημα που αφορά μόνο την Ελλάδα? Όχι. Αφορά όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφορά τη ΣΥΠΑ, καλά δεν συζητώ Μεγάλη Βρετανία, αλλά ταυτόχρονα απασχολεί και εκφράζεται και με άλλους τρόπους και σε άλλα κράτη, π.χ. στην Κίνα, μετά από ένα πολυετές πρόγραμμα περιορισμού των γεννήσεων. Και τώρα ακριβώς το βλέπουν ανταγωνιστικά σε σχέση με την αύξηση του πληθυσμού στην Ινδία κτλ. Βέβαια, κατά τη γνώμη μας, αυτό είναι και χαρακτηριστικό των αιτιών του προβληματισμού και της ανησυχίας για την προοδευτική επιδείνωση των δημογραφικών δεικτών τα τελευταία χρόνια. Και οπωσδήποτε για μας αυτοί οι παράγοντες είναι πολύ σύνθετοι, είναι οικονομικοί, κοινωνικοί, πολιτικοί και πολιτιστικοί και με γεωγραφική αντανάκλαση και αφορούν προφανώς συνολικά τις εξελίξεις όσον αφορά στις συνθήκες, τους όρους ζωής της εργατικής λαϊκής οικογένειας των νέων ζευγαριών. Να φέρω ένα παράδειγμα. Μιλάμε για το πώς ερημώνουν χωριά, για το πώς μειώνεται ο πληθυσμός σε συγκεκριμένες περιφέρειες. Αυτό δεν μπορούμε να το δούμε αποσπασμένα από ορισμένες σοβαρές οικονομικές εξέλιξεις σε κάθε περιοχή. Για παράδειγμα, Δυτική Μακεδονία προχωρά η απολιγνητοποίηση, που με βάση τη στρατηγική της πράσινης ενέργειας, δηλαδή για να προχωρήσουν ακόμα πιο επιθετικά οι σχεδιασμοί για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίοι αντικειμενικά επιδρούν και στη μείωση του πληθυσμού. Ή, δεν θέλω να σταθώ αναλυτικά, υπάρχουν σοβαρές εξελίξεις στην αγροτική παραγωγή με βάση τις ίδιες κατευθύνσεις κοινής αγροτικής πολιτικής, τους προσανατολισμούς και για την κτηνοτροφία, κάτω και από μια σειρά επίγοντα προβλήματα που έχουν αναφερθεί οι αγροτικοί σύλλογοι σε κάθε περιοχή, τα τονίζουν και με αφορμή τις εξελίξεις στη Θεσσαλία μπροστά στις τεράστιες καταστροφές που έχουν βιώσει οι ίδιοι οι αγροκτηνοτροφικές καλλιέργειες κτλ. Άρα λοιπόν γενικότερα η μείωση του λαϊκού εισοδήματος, η ακρίβεια σε είδη λαϊκής ανάγκης, γιατί δεν είναι μόνο για τα βρεφικά είδη, στα ενίκια, η ενεργειακή φτώχεια, μαζί με την παραπέρα υποβάθμιση και εμπορευματοποίηση της υγείας και της ολόπλευρης κοινωνικής στήριξης των παιδιών, των ηλικιωμένων, των ατόμων με ειδικές ανάγκες, μαζί με τη δραστική μείωση κρατικών δαπανών για μια σειρά επιδόματα, ιδιαίτερα οικογενειακά, είναι που γιγαντώνουν και μια ανασφάλεια, δηλαδή διαμορφώνουν σοβαρά εμπόδια στη δημιουργία οικογένειας. Δηλαδή, η αναστολή στην απόφαση ενός νέου ζευγαριού, κυρίως μιας γυναίκας, να αποκτήσει παιδιά στην πιο γόνιμη ηλικία, όπως αναφέρθηκε και από το γιατρό, από τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, είναι αποτέλεσμα πολύ σημαντικών αλλαγών που έχουν γίνει σε σχέση με την κοινωνική θέση της γυναίκας, κυρίως τη συμμετοχή της στην εργασία, αλλά και στην οικογένεια, κάτω από τις τεράστιες δυσκολίες συνδυασμού εργασίας και μητρότητας. Είναι αλλαγές που υπήρχε ανάγκη να προχωρήσουν για τις ανάγκες της οικονομίας, αγοράς, καπιταλιστικής οικονομίας, αλλά αντίστοιχα δεν πάρθηκαν και τα αναγκαία μέτρα για κρατικές, κοινωνικές δομές και υπηρεσίες. Η γνώμη μας είναι ότι η ανασφάλεια της μισθωτής και αυταπασχολούμενης γυναίκας, η έλλειψη σταθερού ημερήσιου και εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας, η εντατικοποίηση της δουλειάς χωρίς ουσιαστικά να έχει απαλλαγή η ίδια από τη σχεδόν αποκλειστική ατομική ευθύνη για τη φροντίδα όλων των εξαρτώμενων μελών, δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, αφορά και άλλα καπιταλιστικά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ να είμαι συγκεκριμένη. Έχουμε συμφωνήσει με αιτήματα που έχουν κατατεθεί και από την ΟΠΟΤΕ και τα έχουμε στηρίξει σε σχέση με τις τρίτεκνες οικογένειες, όπως υπάρχουν και νέα δεδομένα. Για παράδειγμα, φαίνεται μία τάση που είναι προς μελέτη σε σχέση με το θεσμό της οικογένειας, ενίσχυση των μονογονεϊκών οικογένειων. Είτε αυτά αφορούν γεννήσεις παιδιών εκτός γάμου, είτε αφορούν ακόμα και την τεκνοθεσία από μόνους γονείς ή με άλλα
μέσα όπως με την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Εδώ χρειάζεται πολύ συγκεκριμένα μέτρα στήριξης με κοινωνικές υποδομές που και με αντίστοιχα μέτρα και για τα εργασιακά. Γιατί τώρα και στην περίπτωση των πολύτεκνων οικογενειών και στην περίπτωση των γονιών με άτομα με ειδικές ανάγκες αλλά και στην περίπτωση των μονογονεϊκών οικογενειών χρειάζονται συγκεκριμένα μέτρα και για το ωράριο εργασίας. Τώρα πείτε μου, μία μονογονεϊκή μητέρα που δουλεύει υπάλληλος, πώς μπορεί τώρα σε αυτές τις συνθήκες με τον Black Friday ουσιαστικά να στηρίξει και με δημιουργικό τρόπο να περάσει χρόνο με το παιδί της που θα τσακιστεί η προσωπική της ζωή όλη αυτή την περίοδο. Και επειδή έγινε και συζήτηση για τις αναγκαίες κοινωνικές υποδομές σε επίπεδο Δήμου Περιφέρειας, εδώ να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Εμείς διαφωνούμε με το ζήτημα οικονομικά προσιτές και προσβάσιμες υπηρεσίες. Εμείς θεωρούμε ότι όλες αυτές οι υπηρεσίες είναι υποχρέωση του κράτους να είναι αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν. Να έχει δηλαδή διαμορφώσει εκείνες τις προϋποθέσεις ώστε να είναι πραγματικά ελεύθερη επιλογή ενός ζευγαριού, μίας γυναίκας, ενός άνδρα, του πότε θα δημιουργήσει οικογένεια. Το λέμε αυτό γιατί διαχρονικά η πολιτική των κυβερνήσεων είναι να κυριαρχήσει η ανταποδοτικότητα και στις δομές προσχολικής αγωγής, δημιουργικής απασχόλησης. Και νομίζουμε ότι αυτό έχει να κάνει με το πώς προσεγγίζεται στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ευέλικτη φροντίδα, που τελικά βρίσκεται στην αντίπερα όχθη από τη σύγχρονη ανάγκη των παιδιών καταρχήν, όχι μόνο των, δεν είναι των γονιών, καταρχήν των γονιών, για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν φροντίδα προσχολική αγωγή. Δηλαδή είναι ένα θέμα τώρα, όταν, αν δεν κάνω λάθος τα στοιχεία, υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις για 25.000 βρέφη, και πήραν το βάουτσερ 75.000 βρεφάκια, είναι αντικειμενικό πού θα πάνε. Και το ζήτημα που τίθεται ως ερώτημα, τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης θα κατευθυνθούν για να ενισχυθούν οι δημόσιοι και οι δημοτικοί, οι παιδικοί, βρεφονιπιακοί σταθμοί, να ενισχυθεί η υποδομή ή θα κατευθυνθούν στον ιδιωτικό τομέα για να γιγαντωθεί. Δεν θέλω, γνωρίζετε την τοποθέτησή μας σε επιστημονικό επίπεδο σε σχέση με τις νταντάδες της γειτονιάς, ως σε επιστημονικό παιδαγωγικό επίπεδο που ουσιαστικά υποκαθιστά την επιστημονικά κρατικά οργανωμένη δομή, γιατί ο βρεφονιπιακός σταθμός αφορά την κοινωνικοποίηση του παιδιού, την ολόκληρη ψυχοσωματική κοινωνική του ανάπτυξη. Δεύτερο ζήτημα, νομίζουμε ότι έχει να κάνει με αυτό που λέμε οι ρυθμοί γεννήσεων, θα προσπαθήσω να το συντομεύω. Είναι ένα θέμα όμως πώς παίρνονται μέτρα με ευθύνη του κράτους ώστε από πολύ μικρότερη ηλικία να εντοπίζονται προβλήματα υπογονιμότητας. Αυτό δεν έχει να κάνει με το πώς αναπτύσσεται ένα αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν δίκτυο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όταν σήμερα στα κέντρα υγείας οι γυναικολόγοι, για να μην συζητήσω στα ανάλογα εξειδικευμένα τμήματα των νοσοκομείων, είναι ελάχιστοι. Πώς θα παρακολουθηθεί η πορεία για να εντοπίζονται και αντίστοιχα προβλήματα ή η μελέτη της επίδρασης της εργασίας και των συνθήκων εργασίας στην υπογονιμότητα. Υπάρχουν συγκεκριμένοι κλάδοι που έχουμε στοιχεία ότι επιδρά, π.χ. επιστημός του τουρισμός. Στα ψυγεία που δουλεύουν, ιδιαίτερα σε εποχικές εργασίες, τα ξέρουν πολύ καλύτερα όσοι είναι από Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, με το πώς λειτουργούν τα συσκευαστήρια κτλ. Δηλαδή, για να το ολοκληρώνω, νομίζουμε ότι η στήριξη των γεννήσεων, η στήριξη ολόπλευρη της οικογένειας, δεν μπορεί να βασίζεται σε λογικές που λογαριάζουν τα αναγκαία μέτρα με τη λογική του κόστους ωφέλους για το κράτος και με γενικό κριτήριο το κέρδος των μονοπωλίων. Κλείνω με το εξής, για να μην καθυστερώ. Είναι ένα ζήτημα, όχι μόνο κατά τη γνώμη μας είναι θετικό στοιχείο προοδευτικό, εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού, η αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Είναι βέβαιο αυτό. Το θέμα είναι όμως τι μέτρα παίρνονται ώστε και να αντιμετωπιστεί ένα υπαρκτό ζήτημα που αναφέρεται και σε διάφορα επιτελεία, μελέτες δηλαδή, ότι έχουμε αύξηση των μοναχικών ηλικιωμένων. Και αναζητούνται όλες εκείνες, κατά τη γνώμη μας πρέπει να υπάρχουν εξειδικευμένες, ανθρώπινες, σύγχρονες, ασφαλείς
ασφαλή χώρη για την ολόπλευρη φιλοξενία των ηλικιωμένων και άλλων ανθρώπων με χρόνιες παθήσεις. Και για την πρόληψη εννοείται, αλλά πολύ περισσότερο και για τη στήριξή τους. Γιατί μιλάμε ότι το 71% των ασθενών με Αλτσχάιμερ έχουν φροντιστές από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Και βέβαια πάνω από το 80% είναι γυναίκες. Αυτό επιδρά και στη δική τους ψυχική υγεία. Άρα αφορά ένα τέτοιο συνολικότερο σχεδιασμό. Άρα για να κλείνουμε για το ΚΚΕ, όλα αυτά που αφορούν το δημογραφικό σχετίζονται με τα κίνητρα οργάνωσης της οικονομίας και της κοινωνίας, για να μπορέσουν νέοι και οι νέες ως ζευγάρι και ατομικά να δημιουργήσουν οικογένεια, θα πρέπει να νιώθουν την ασφάλεια της σταθερής εργασίας, του σταθερού εισοδήματος, για να καλύπτονται όλες οι ανάγκες. Πολύ περισσότερο προϋποθέτει να εξασφαλίζονται όλες οι αναγκαίες υπηρεσίες και υποδομές, δημόσιες δωρεάν υπηρεσίες υγείας με όμφαση στην πρόληψη, προγεννητικού ελέγχου, ιατρικός υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και βέβαια δωρεάν υπηρεσίες προσχολικής αγωγής, πρώιμης διάγνωσης και παρέμβασης, παιδείας, φροντίδας των ηλικιωμένων. Και νομίζουμε ότι τεράστια επιστημονική και τεχνολογική εξέλιξη μπορεί να τα κατοχυρώσει καθολικά για όλη την κοινωνία, στα πλαίσια όμως μιας άλλης ανάπτυξης που θα έχει στο επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο για την ικανοποίηση των αναγκών του.